Χαίρετε φίλες και φίλοι εδώ από το κλειστό του Κάρβουνου, όπου σήμερα για την 7η αγωνιστική της Development 2 League αγωνίζονται μικρό κόσμο Athens και Altsugo Lions, και το παιχνίδι ξεκίνησε με τους σημερινούς υπεδούχους να βρίσκονται στην πρώτη επίθεση. Και ο Γκούμας θα στοχίσει στο τρίποτο. Πάμε να δούμε λίγο τις πεντάδες του παιχνιδιού. Γκούμας, Σταθόπουλος, Περάκης, Τσοκαρώνης και Μπεκιαρής είναι στις πρώτες 5 επιλογές για τον μικρό κόσμο. Ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε Αγαπητό, Αντωνόπουλο, Βενιζέλο, Παπαδάκη και Τσιφτσί. Με δύο άστοχα τρίποτα ξεκίνησε το παιχνίδι μας. Το 0-0 παραμένει. Ο μικρό κόσμος, ο οποίος μετρά μέχρι στιγμής 2 νίκες και 3 ήττες στην σεζόν, ενώ θα ανοίξει το σκόρ ο Τσακαρώνης για το 2-0. Ενώ από την άλλη, όπως έλεγα, οι Altsugo Lions έχουν μέχρι τώρα 4 νίκες και 2 ήττες. Παπαδάκης, Αντωνόπουλος έφτασε μέχρι μέσα και με το δεξί lay-up σκόραρε για την ισοφάριση 2-2. Γκούμας τώρα οργανώνει για τον μικρό κόσμο. Σταθόπουλος λίγο πιο μπροστά από το κέντρο, πάει να τον πιέσει ο Αντωνόπουλος. 7 δευτερόλεπτα τώρα για τους γηπεδούχους. Μια δύσκολη προσπάθεια από τον Σταθόπουλο, θα καταφέρει να κερδίσει κάτι. Αγαπητός, πέρασε το κέντρο. Μενόπουλος. Παπαδάκης θα το πάρει το τρίποντο, δεν το βάζει. Το rebound καταλήγει στα χέρια του Περάκη. Και τώρα θα περάσει το κέντρο. Και η πάσα σηκώνεται ο Κούμας, παίρνει την προσπάθεια και την βάζει για το 4-2. Μια μακρινή πάσα με στόχο τον Βενιζέλο. Έφτασε εκείνη η μπάλα, τα βάλε με 2. Και ο Κούμας τελικά έκανε το φάουλ. Από την κορυφή μπροστά στον αντίπαλο του και το βάζει. 7-3. Αντωνόπουλος. Αυτόν τον Βενιζέλο. Η γωνία Αγαπητός θέλει να απαντήσει πολύ δυνατό όμως το σούτ. Είναι η πάσα για τον Γκούμα. Η πάσα δεν είναι καλή με στόχο τον Περάκη. Έγινε το λάθος από την πλευρά των ασπρόμαυρων. Είναι μαναφόρο ο Παπαδάκης, ο οποίος αφήνει στον Αγαπητό, θα κατεβάσει εκείνος. Η Γεσίλας παίξει να τη δώσει στο σκριν. Μενιζέλος είναι στη γωνία, ο Παπαδάκης στην κορυφή. Σηκώνεται με το δεξί, θα καταλήξει εδώ στα λαφή η μπάλα. Για το 7-5. Τα πρώτα 3,5 λεπτά της αναμέτρησης. Στην 2 για τους γηπεδούχους. Σταθόπουλος. Περάκης τώρα. Σεκάρει τις επιλογές του. Έχει μπροστά τον Αγαπητό. Κάνει το βήμα πίσω. Σηκώνεται. Δεν μπαίνει το καλάθι. Το ριμπάουντ της ομάδας του ο Τσιφτής. Παπαδάκης. Γυρίζει αδύναμο το τελείωμα. Περάκης θέλουν να βγουν γρήγορα μπροστά οι γηπεδούχοι. Γκούμας με σπάσιμο της μέσης, καθαρή άμυνα. Αντωνόπουλος δεν πήρε κάποιο σουτ. Τώρα πάει την προσπάθεια από κοντά, πάρα πολύ δύσκολο καλάθος.
για το 7-7. Έχει τη σοφάρηση διαχείρωση Αντωνόπουλου. Περάκι τώρα. Έχει στροφή από τον Μπούμα, έχει προηγηθεί το φάουλ. Το έχει κάνει ο Παπαδάκης. Ο Τσιφτής το έχει κάνει, με συγχωρείτε. Αλλαγή τώρα για τους, για τον μικρό κόσμο Γιαννατζόγλου. Πάτησε παρκέ. Περάκης, κάνει βήματα. Προβάσμα τώρα για τους Αλτουχολάιον στα 10 με την τρίποντη εκτέλεση για πρώτη φορά στο σημερινό παιχνίδι. Οι Μοβ έχουν το προβάσμα στα χέρια τους. Από μέσα απόσταση άσκοπο από τον Τσατσαρόνι. Αντωνόπουλος τώρα σταμάτησε για να πάνε στο οργανωμένη επίθεση. Ο Αλτουχολάιονς θα εκτελέσει από εκεί και θα το βάλει. 7-13 πλέον. Περάκι για τον μικρό κόσμο. Αυτό είναι ο αγαπητός. Θα το πάρει ο Περάκης, δεν το βάζει. Τσιφτής μάζεσαι. Αντωνόπουλος σε νέο σουτ. Μέσα και αυτό. 7-16. Ζεστός Αντωνόπουλος πίσω από τα 6-75. Στέλνει την ομάδα του πλέον στο σύν 9. Κακόπουλος πέρασε και άφησε την μπάλα στο καλάθι. 9-16. Βενιζέλος σε νέο τρίποντο του Αλτουχολάιον. Καλά είναι το χέρι. Καθόπουλος και πάλι αυτός κοντά στην αντίπαλη ρακέτα. Αυτή την φορά τον σταμάτησε ο Αντωνόπουλος με φάουλ. Ποιος το έχει κάνει, ο Βενιζέλος, σήκωνε το χέρι του, το 55 το έχει κάνει τελικά. Ο Βενιζέλος το έχει κάνει. Στη γραμμή τώρα ο Σταθόπουλος. Μέσα η πρώτη βολή. Δέκα-δεκαέξι, εκτελεί τώρα και την δεύτερη μέσα και αυτή, 11-16. 2-2 από τον Εφαθόπουλο και διαφορά στους 5. Ντονόπουλος και ο Τσιφτής. Βενιζέλος στη γωνία. Ζητάει έξω και παίρνει και πάλι ο Αντωνόπουλος. Έχει μπροστά τον Κούμα. Κάνει το βήμα πίσω, δίνει ίσως στο σούτ, βρίσκει σίδερο η μπάλα. Περάκι παλεύει να συγκρατήσει, όμως η μπάλα θα καταλήξει τελικά εκτός παρά την προσπάθειά του. Είναι επαναφορά ο αγαπητός. Ενώ έχουμε αντιαθλητικό φάουλ. Βενιζέλος είναι στη γραμμή. Θα μπει η βολή. 11-17. Μέσα και η δεύτερη, 11-18. Κατοχή παραμένει στους Μοβ. Δεν
έφτασε η μπάλα στον Τσιφτσί, έκλεψε ο Κούμας, τρεις με έναν μπροστά, επέστρεψε και ο Αντωνόπουλος ο οποίος έκλεψε. Και κατεβάζει τώρα για τους Λάιονς. Βενιζέλος παίζει με τον αγαπητό όμως ο Κούμας ήταν εκεί για να κάνει ένα νέο κλεψό για τον μικρό κόσμο. 2-1-2-1, ωραία συνεργασία, δεν θα έρθει όμως το καλάθι από τον Λιάμπη. Ενώ έχουμε και 9 λάθος πάσα από την πλευρά των Μπόου. Κούμας τώρα σε μια πιο ήρεμη επίθεση. Ο μικρό κόσμος Ευσταθόπουλος για 3, δεν το βάζει. Αγαπητός, 1.55 ακόμα το πρώτο δεκάλεπτο. Είναι πάνω του δυναμικά ο Λιάμπης, ο Μιτζέλος για 3 είναι το σούτ. Μαζεύει ο Περάκης. Κάνει το φάουλ ο Παπαδάκης. Ενώ στο μάτσο τώρα περνάει για τους άλλους του Πολάιον, ο Κατσαχνιάς. Από δύο ομαδικά, οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής το πρώτο δεκάλεπτο. Πάμε. Κυροπεράκης. Μπαλαστάνει στον Παπαδημητρόπουλο. Ανά Παπαδημητρόπουλος. Φραγκογιάννης, του δίνει το σύνορο στην παίξη του. Όμως είναι στο μαρκαριστή, ο Παπαδημητρόπουλος αστιστικά πιεζόμενος, ο Σκέλης στα 3 δευτερόλεπτα βρήκε η μπάλα στο πάνη. Νέο 14 τώρα, Περάκη, Σάστονος και αυτός πίσω από τα 6.75, Βενιζέλος καθάρισε το rebound και βγάλε και την άμυνα των Αλφιπολάιων, ενώ πλησιάζουν σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Αντωνόπουλος σε ακόμα ένα τρίποντο ο ίδιος, αυτή τη φορά είναι άστοχος. Φραγκογιάννης. Φιλίπασε για τον Περάκη. Έγινε αποδέξει εκείνος. Κρίστη από τρεις, Παπαδημητρόπουλος, ούφηκε η μπάλα και βγήκε και εκτός. Αγαπητός τώρα δίνει συνέχεια στο μάτς, 37 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Μονόπουλος στη γωνία είναι μόνος του. Ο Κατσαχνιάς θα πάρει το τρίποντο, δεν το πάτε. Ο Γιάννης. Παπαδημητρόπουλος. Πότο σου. Παπαδημητρόπουλος τώρα 12 δευτερόλεπτα λέγε τους Αλφιπολάιον. Κατεβάζει ο Αντωνόπουλος αργά αργά στα 5 δευτερόλεπτα τώρα. Θέλει να περάσει ο Φραγκογιάννης, τι κάνει το φάουλ. Δεν μετράει όμως λέει ο ρέφερι. Γιατί δεν είχε ξεκινήσει η προσπάθειά του. Η μπάλα πάει στο πλάι. Ένα ακόμα αυτό το χρονόμετρο να δούμε που προλάβουν να κάνουν οι μοβ. Εν θυμίζω ότι έχουν φάουλ να δώσουν οι γηπεδούχοι. Ο Αντωνόπουλος ένα σούτ εκτός οροφίας βρίσκει σίδερο και έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ το 11-18. Μπήκαμε μόλις και στο δεύτερο δεκάλεπτο του μάτς, 11-18 συν 7 για τους Αλφιπολάιονς, οι οποίοι είναι τώρα στην πρώτη επίθεση της δεύτερης περίοδου. Ο Αντωνόπουλος το σκέφτηκε για λίγο, το πήρε τελικά. Αλλά δεν κατέληξε στον στόχο. Φραγκογιάννης. Αφήσε έξω στον Ευσταθόπουλο. Περάκης ξανά Ευσταθόπουλος. Και πάλι Περάκης συνεργάζει δυο τους για να έρθει ένα σούτ από τη γωνία, το οποίο είναι και εύστοχο. 14-18. Περάκης. Βρίσκει τώρα το σούτ τριών πόντων. Και να πλησιάσει η ομάδα από τους 4 πόντους. Αγαπητός Φερό Κατσαχνιάς θα εκτελέσει, γιατί δεν είναι καθόλου καλό το σούτ, όμως εκεί τρύπωσε ο Πανταζής και ανανέωσε την επίθεση για την ομάδα του. 3 δευτερόλεπτα. Αντωνόπουλος για 3 μέσα στη λήξη του χρόνου.
14-21. Άμεση απάντηση από την πλευρά του Αντωνόπουλου. Απαντάει στο τρίποδο του Περάκη νωρίτερα. Και φαίνεται το σκορ στο 14-21. Κρυστατόπουλος. Περάκης από το πλάι για δύο αυτή τη φορά. Και το βάζει καθαρίζει ο Αντωνόπουλος. Κατεβάζει και ο Αντωνόπουλος, αφήνει τον Κατσαχνιά. Αμυναζόνης από τους γηπεδούχους, άστοχος ο Αντωνόπουλος. Περάκης. Λιάμπης. Τραγκογιάννης, πάει ο Γιαννατζόπουλος να του δώσει το σκριν. 9 δευτερόλεπτα για τους άσπρους. Έχει γίνει φαουλ χαμηλά από τον Πανταζή. Πρώτο μαδικό για τους Αλσφο Λάιονς. Βάλε στο πλάι. Εκεί όπου είναι ο Σταυτόπουλος. Ο οποίος θα επιχείρησε να την βάλει μέσα. Λιάμπης. Την περιστροφή αφήνει στον Περάκη. Εκείνος δίχως δεύτερη σκέψη θα εκτελέσει. Μάλλον ο Αντωνόπουλος ο οποίος βρέθηκε μόνος εκεί. Στην διεκδική του rebound. Στον Κατσαχνιά και πάλι έχει χώρο εκείνος, δεν πήγε κανείς πάνω του και αυτή τη φορά τους τιμωρεί. 14-24 έχουν επιλέξει να δώσουν χώρο στον Κατσαχνιά τις τελευταίες φάσεις οι γηπεδούχοι και αυτή τη φορά όμως φάνηκε πως η επιλογή του ήταν και η καλύτερη με τη διαφορά να φτάνει στις 10 και ένα Τζόγλου θα χάσει. Αντωνόπουλος. Πυροαγαπητός στα δεξιά. Τσιχτής. Παναφτάνει και πάλι στον Αντωνόπουλο. 10 δευτερόλεπτα για τους μοβ. Φανταζής βγαίνει φύλλα για να του δώσει το σκριν. Αγαπητός για δύο πόντους. Αστοχή. Το rebound που θα καταλήξει να δούμε στα χέρια των μοβ και συγκεκριμένα του Φανταζή. Αντωνόπουλος τώρα. Θετικό φαουλ. Και η κατοχή περνάει στα χέρια του μικρού κόσμου. Τραγκογιάννης θα αναλάβει να κατεβάσει και να οργανώσει την επίθεση για την ομάδα του. Περάκης έχει πάρει θέση μπροστά από τον αγαπητό. Να δούμε αν θα τον ποστάρει. Τώρα κάνει το βήμα πίσω για να εκτελέσει. Θα αστοχίσει. Αντωνόπουλος. Βάλε αυτό στον Τσιχτσί. Γύρισε, αστοχίσε. Ψηλή πάσα τώρα, η οποία δεν έφτασε ποτέ στον Λιάμπη. Ζητάει και συγγνώμη ο Φραγκογιάννης για την επιλογή του. Αντωνόπουλος τάπα, αλλά έχει γίνει το φάουλ χαμηλά με το σώμα από τον Περάκη. Ψηλά ήταν καθαρή η τάπα, αλλά όπως λέει και ο ρέφερι, η παράβαση έγινε χαμηλά. Βενιζέλος επέστρεψε στο μάτς για τους μοβ. Έξω η πρώτη από τον Αντωνόπουλο. Από τον Αντωνόπουλο, με συγχωρείτε. Μέσα η δεύτερη. Μέσα 14-25. Σταθόπουλος. Λιάμπης τώρα. Δεν πέρασε η πάσα του, την κατάλαβε ο Αντωνόπουλος, ο οποίος ξεκίνεται και στον ευνηδιασμό. Θα νικήσει και τον αντίπαλό του για το 14-27. Τρομερός Αντωνόπουλος μέχρι στιγμή για τους Αλσφο Λάιονς. Εδώ έχουμε και διακοπή για time out.
Συνέχεια στο μάτι επί τα βλοκάνα, τώρα μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο της δεύτερης περίοδου. 4-27 το σκορ, δεν θα μειώσει ο Περάκης, ο οποίος έπρεπε απλά να αφήσει την μπάλα στο καλάθι, δεν τα κατάφερε όμως. Τον Όπουλος. Τα ξαφνιά σου δίνει και πάλι. Τον Όπουλος θα σηκωθεί για τρεις. Μαζεύει ο Γιανατζόπουλου και αφήνει το ρόλο του Περάκη. Σηκώνει το Λιάμπης, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα, άκουσε στη σκηνή, να εμφάσει ο παίκτης του μικρόκοσμου. Τον Όπουλος τώρα για το μόβ. Βενιζέλος στη γωνία. Το πήρε το σούτ, δεν το έβαλε, Περάκης μαζεύει. Σαθόπουλος. Πάει στενασμέναν, πηδάει σε λάθος χρόνο ο Αντωνόπουλος. Η μπάλα είναι για Κιούς, για τους Μόβ. Ακόμα μια χαμένη ευκαιρία μπροστά για τον μικρό κόσμο. Το 14-27 δεν άλλαξε στις τελευταίες φάσεις, ενώ ο Γκούμας έπαιξε για τους ασπρόμαυρους. Ο Σταθόπουλος θα καθίσει στον πάγκο να πάρει και κάποιες ανάσες. Καταχνιάς και πάλι με χώρο. Δεν παίρνει το καλάθι, Βενιζέλος μάζεψε. Θα εκτελέσει και τώρα για τρεις, δεν παίρνει το καλάθι όμως. Πήρε ο Περάκης. Τρία εννιά το νούμερο σκορ στο δεύτερο δεκάλεπτο. Περάκης έχει και δεύτερη ευκαιρία και θα κερδίσει και το φάουλ. Ενώ έχει πετύχει το καλάθι. 16-27 τώρα. Και έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή ο παίκτης του μικρόκοσμου. Έξω όμως η συμπληρωματική βολή από τον Περάκη, το 16-27 παραμένει στις 11 η απόσταση. Νόπουλος και ο Βενιζέλος στην γωνία. Θα εκτελέσει εκείνος για τρεις, δεν μπαίνει όμως το καλάθι. Περάκης τώρα βρήκε τον Κούμα, του δίνει και πάλι εκείνος. Τρομερή συνεργασία, τρομερό καλάθι από τον μικρό κόσμο για το 18-27. Αλλάξαν πολύ ωραία την μπάλα εδώ ο Κούμας και Περάκης. Και τελευταίος έριξε την διαφορά σε 9, Καταχνιάς. Δεν θα βρει το σούτ πίσω από τα 6.75. Μπραγκογιάννης τώρα. Γκούμα σηκώνει. Δεν έρχεται όμως το αλεούπ. Θα είχαμε ακόμα ένα highlight από την πλευρά του μικρόκοσμου. Αλλά ο Λιάμπης αστέχισε. Ντονόπουλος. Το σίδερο προσπάθεια. Πήρε ο Γκούμας. Ακόμα ένας ευθυνδιασμός για τον μικρόκοσμο. Ο Γκούμας θα το χάσει. Έχει βρει στο πρόσωπο, νομίζω, τον αντίπαλο του Λιάμπης. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι το σοβαρό, ενώ έχουμε και time out. Ας το φωνάσουμε από μακριά για τους Αλσούπο Lions. Μας, ενώ μας απομένει ακόμα 1.45 για την ολοκλήρωση του δεύτερου δεκαλέπτου. Με το σκορ να δείχνουν 18-27 τώρα. Και ο Φραγκογιάννης θα στέξει πίσω από τα 6.75. Ενώ τώρα θα σταματήσει με φόλ τον Βενιζέλο, είναι αντιαθλητικό. Όπως λέει ο ρέφερι. Στη γραμμή ο Βενιζέλος. Το 28. Μέσα και η δεύτερη, 18-29 τώρα. Μπάλα, παραμένει στην εκατοστή των Αλσούπο Λάιονς. Αγαπητός.
έδωσε ο Αντωνόπουλος για να σώσει ο Παταζής, η μπάλα έπεσε και πάλι στον ίδιο. Συνέχεια τώρα στο μάτσο με Φραγκογιάννη. Ούμας. Άσως η προσπάθεια. Φραγκογιάννης μάζεσε. Περάκης παίζει με τον Μπεκιάρη. Γυρίζει εκείνος, δεν το βάζει. Μαζεύει ο Παταζής. 44 δευτερόλεπτα ακόμα στη δεύτερη περίοδο. Αγαπητός. Μπάλα στον Βενιζέλο. Θα εκτελέσει εκείνους για τρεις. Δεν μπαίνει ούτε τώρα το καλά. Περάκης. Έχασε λίγο την ισορροπία του. Βρήκε όμως την πάσα. Λειτουργούν τα βήματα. Μπεκιάρης θα εκτελέσει για τρεις. Μαζί του Αντωνόπουλος. Ωραία τρίπλα πίσω από την πλάτη για να ξεφύγει για τον Μπεκιάρη. 14 δευτερόλεπτα τώρα. Όλα για τις Alpha Lions. Γι' αυτό γυρίζει τώρα ταχύτητα ο Αντωνόπουλος. 6 δευτερόλεπτα. 5. Μενιζέλος θα εκτελέσει για 3 στα 2 δευτερόλεπτα και έτσι θα κλείσει ωραία το 10 λεπτό για τους Alpha Lions. Οι οποίοι με το τρίποντο του Μενιζέλου θα φτάσουν πλέον στο 18-32. Ξεκίνησε μόλις και το τρίτο δεκάλεπτο. Τότε βρίσκει το σκορ στο 18-32. Το κοντάζει του Πολάιον. Ο Μπούμας θα πάρει την ατομική προσπάθεια και θα κάνει πάρα πολύ καλή η επιλογή. 20-32. Στις 12 η διαφορά. Μενιζέλος. Θα εκτελέσει για 3, θα καταλήξει μέσα, η μπάλα του έκανε το χατήρι. 20-35. Πάμε να δούμε λίγο πεντάδες. Περάκης, Φραγκογιάννης, Λιάμπης, Γκούμας και Γιαννατζόγλου. Για τον μικρό κόσμο. Ενώ από την άλλη έχουμε Βενιζέλο, έχουμε Πανταζή, αγαπητό Αντωνόπουλο και Παπαδάκη. Αντωνόπουλος τώρα κρατάει, τσεκάρει τις κινήσεις. Του δίνει το σκρίνο ο Παπαδάκης. Ο Βενιζέλος έχει βρεθεί μόνο στη γωνία. Προτίμησε την πάσα στον αγαπητό Αντωνόπουλος τώρα στην ίδια πλευρά που βρέθηκε ο Βενιζέλος νωρίτερα. Το έχασε όμως. Γκούμας έχασε. Κύριο Πανταζής. Παπαδάκης στον αγαπητό. Περάκης έκλεισε εκεί τον διάδρομο για την πάσα. Συνδυασμό τώρα για τον μικρό κόσμο, φεύγει πάρα τα χέρια του Περάκη, ζητάει φάουλ, δεν υπάρχει κάτι, λένε οι ρέφεροι. Ντονόπουλος για τρεις, είναι μόνος του και τιμωρεί την αντίπαλη άμυνα. 20-38. Δεν είναι αμένει μόνος του ο Ντονόπουλος. Εδώ τα βάζει και μαρκαρισμένος. Πόσο μάλλον τώρα που βρέθηκε ανενοχλητός. Φραγκογιάννης. Πήρε ο Γκούμας. Περάκης τώρα πέρασε από τον Βενιζέλο. Βρήκε την πάσα στον Τσατσαρόνι, ο οποίος κέρδισε το φάουλ. Θα πάει στην γραμμή. Έξω η πρώτη βολή. Κάνει και τη δεύτερη. Παραμένει το σκορ στο 20-38. Αγαπητός. Έφτασε κοντά. Πολύ ωραία η κίνησή του. Τρομερό καλάθι. 20-40. Συν 20 πλέον για τους Alpha Lions. Γκούμας. Φεύγει για λίγο η μπάλα. Την κρατάει όμως στη συνέχεια. Γιαννατζόγλου. Ψάχνει επιλογές, βρίσκει έξω τον Γκούμα και πάλι.
σηκωθεί εκείνος, θα το χάσει. Βενιζέλος. Βενιζέλος και πάλι. Αγαπητός. Λίγε η άμυνα. Μεράκης. Δεν έρχεται το καλάθι. Τον Όπουλος τώρα. Παπαδάκης θα πάει προς τα μέσα, πηδάει μπροστά του Γιανατόπουλου, του κάνει το φάουλ. Στη γραμμή τώρα ο Παπαδάκης για τους άλλους Πολάιον, κάνει την πρώτη βολή. Πάει στη δεύτερη. Έχουμε δύο βολές για τον παίκτη του μικρού κόσμου. Έχει εκείνος. 21-41. Βάζει και την δεύτερη, 22-41. Ο Βενιζέλος πάει αντίθετα το σύν του Πανταζή. Πιεζόμενος πήρε ένα σούτ. Πανταζή τρέχει και προλαβαίνει τελικά. Κυνηγάει τώρα ο Βενιζέλος. Λίγο κλειδώσα το κέντρο, ένα δευτερόλεπτο για την επίθεση. Ο Παπαδάκης θα το πάρει ανενόχλητος και το βάζει κιόλας. 22-44. Εδώ δεν ήταν για τόσο καλή αντίδραση της διοικητικής άμυνας του Μητρόκου, που είναι αλήθεια. Ο Παπαδάκης έμεινε εντελώς ο μαρκαριστός. Λεβογιάννης. Περάκης έφτασε κοντά, δεν το βάλε όμως. Ο ίδιος παίρνει ξανά την μπάλα στην κατοχή του Μητρόκου. Θα εκτελέσει πίσω από τα 6.75, ούτε τώρα όμως θα βρει στόχο. 4.20 ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Βενιζέλος, η πάσα έφτασε στον Παπαδάκη, ο οποίος επιχείρησε ακόμα ένα σούτ τριών πόντων. Κατάληξε αυτή τη φορά, δεν ήταν αυτή που θα ήθελε ο παίκτης των Αλσούπο Λάιονς. Αλλαγές τώρα για τους Μου, Τιφτής και Κατσαχνιάς επέστρεψαν στο μάτς. Σταθόπουλος. Σκόρ υπενθυμίζω στο 22-44. Λιάμπης στα δεξιά, δεν μπορεί να βρει στόχο. Ρίχνει ταχύτητα ο αγαπητός. Μπάλα στον Βενιζέλο, ο οποίος θα εκτελέσει για τρεις. Ακόμα ένα τρίποντο μέσα και αυτό
για τους Αλσουγό Λάιονς, οι οποίοι ξεφεύγουν πλέον. 22-47 το σκορ. Με τους φιλοξενούμενους τώρα να έχουν τον πλήρη έλεγχο το παιχνίδι. Ενώ από την άλλη ο μικρόκοσμος δείχνει μια μεγάλη δυσκολία στην επίθεση. Μόλις 4 πόντους έχει καταφέρει να σκοράρει στο τρίτο δεκάλεπτο, ενώ τώρα θα σκοράρει ο Γιανατζόγλου, ο οποίος έχει κερδίσει και το φάουλ. Περάκης. Φτάνει κοντά, πάει όλο τον δρόμο μόνος του, 27-47. Το Μισελ Ουδίκ, 27 πριν την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. Μισελος Κατσαχνιάς να βρει απέναντι τον Παπαδάκη. Ο Βενιζέλος πήγε στη ροή της πάσας. Με συνέχεια δεν μπορέσει να κερδίσει κάτι. Φιλεί τώρα δυνατή πάσα για τον Εσταθόπουλο, όμως ο Τινούς έγινε αποδεκτής. Σεράκης θα το πάρει, δεν το βάζει. Το rebound στα χέρια του Τιφτσί. Τέλος. Δεν λειτουργεί συνεργασία με τον Παπαδάκη. Ρίξε μια συνεννοησία. Θα μας τώρα επιστρέφει για τον μικρό κόσμο ο Μπεκιάρης. Καγκογιάννη θα το πάρει για δύο και το βάζει, 29-47. Τέλος, τον πιέζει ψηλά ο Σταθόπουλος, τον πέρασε. Κατσαχνιάς. Με συγχωρείτε, Παπαδάκης ήταν. Τώρα είναι ο Κατσαχνιάς, ο οποίος εκτελέσει για τρεις, βρίσκει σίδερο. Μεκιάρης καθάρισε το rebound. Θα πει στον Περάκη. Εκείνος πέρασε και σκόραρε. 31-47. Και time out τώρα για τους Αλσουγό Λάιονς. Yeah. 53 δευτερόλεπτα ακόμα για την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. Στους 16 πόντους η διαφορά, 31-47. Δεν έχει γραφτεί ο πίνακας. Μπαίνει τέλος. Το 22-47 έχουν να σκοράρουν οι φιλοξενούμενοι. Έχουν κάνει ένα σερί 9-0 οι Αστρόμαυροι, οι οποίοι τώρα έχουν και ευκαιρία για ακόμα ένα καλάθι, το οποίο και θα έρθει από τον Εσταθόπουλο. 33-47. 11-0 το σερί πλέον. Βενιζέλος. Ρωτσιστής. Βολεύεται ο Πανταζής, Βενιζέλος, κρατάει την ισορροπία του, βρήκε και την πάσα. 8 δευτερόλεπτα ακόμα, το χάσε όμως ο Τσιφτής, κύριο Φραγκογιάννης. Περάκης, 8 δευτερόλεπτα για τον μικρό κόσμο. Εσταθόπουλος στα 5. Ζητάει ο Μπεκιάρης και παίρνει, θα γυρίσει, θα εκτελέσει, δεν είναι καλό το σουτ. Και έτσι ολοκληρώνει και το τρίτο δεκάλεπτο. Με τον Φωτεινό πίνακα να δείχνει 33-47. Όλα έτοιμα για να μπούμε και στο 14 του μάτς, το οποίο βρίσκει τους Αλσουγό Λάιονς στο 14-33-47 το σκορ και η Μόβιδα και στην πρώτη επίθεση στη δεύτερη περίοδο. Θα
αγαπητός, θα έφτασε η μπάλα στον Αντωνόπουλο. Έχει γίνει το φόλο από τον Κούμα. Θα τον Λιάμπη, με συγχωρείτε. Πρωτομαδικό νωρίς για τους γηπεδούχους. Βενιζέλος είναι μόνος στη γωνία. Και εκτελεί για 3. 33-50. Λιάμπης. Σταθόπουλος. Έχει όρθιο το βλέμμα του, βρήκε τον Γκούμα, ο οποίος είναι λίγο πιο μπροστά από το κέντρο. Πέρασε η πάσα, αλλά είναι αρκετά χαμηλή και δυνατή. Δεν θα μπορούσε να την υποδεχτεί ο Μπεκιάρης. Διαφωνία ανάμεσα στους δύο διαιτητές. Κατοχή τελικά. Παραμένει στον μικρό κόσμο. Περάκης. Θα σηκωθεί και θα τον βάλει. Τριάντα έξι, 50. Ανόπουλος, καλή άμενα προς στιγμή για τους γηπεδούχους. 5 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση. Έχει γίνει χαμηλά το φαουλ από τον Λιάμπη. Δεν μετράει η προσπάθεια του Αντωνόπουλου, η μπάλα θα πάει στα πλάγια. Ο αγαπητός έβγαλε την πάσα στον Καταχνιά για 3 εκείνος. 36-53. 3 γαλάσια μέχρι στιγμή στο 4ο δεκάλεπτο. Όλα πίσω από τα 6-75. Πρώτα ο Βενιζέλος, μετά ο Περάκης και τώρα ο Καταχνιάς, ο οποίος συνεχίζει τον χώρο των τρυπώντων. Ωραία κίνηση του Περάκη. Πολύ ωραίο καλάφι. 38-53. Τον Όπουλος έχει στάσει ήδη στην αντίπαλη ρακέτα, ο Περάκης θα τον κόψει. Θέλει να κατεβάσει και θα συγκρουστεί με τον Βενιζέλο, ο οποίος παραδέχεται και το φάουλ του. Είναι και το τρίτο φάουλ του αγαπητού. Περάκης. Πυρογκούμας το θέλει το σούτ από την κορυφή. Δεν το βάζει όμως, εισπράει το χειροκρότημα από τον πάγκο του. Ντονόπουλος, τον πολύ μακριά, τι έβαλε. 38-56. Αυτό είναι και το τέταρτο τρίποντο στην τέταρτη περίοδο. 3 για τους Αλσουπολάιονς, 1 για τον μικρό κόσμο. Λιάμπης. Θα το πάρει κι αυτός. Δεν μπαίνει όμως το καλάθι. 7 και 14 ακόμα για το τέλος. Σταθερά μπροστά οι Αλσουπολάιονς. Είδε το κόψιμο του Τσιφτσί. Ο αγαπητός. Στην εργασία δεν έφερε κάτι. Έκλεισαν οι παίκτες του μικρό κόσμου. Και ο Λιάμπης δεν θα τελειώσει καλά. Ναι, ευκαιρία και αυτή από τον Μπεκιάρη. Ο ίδιος επιμένει και θα καταλήξει τελικά η μπάλα στο καλάθι μετά από όλα. 40-56. Ντονόπουλος θα το πάρει κι αυτό. Για μπιστόρα με τον Περάκη. Συλλήφασα και δυνατή. Δεν μπόρεσε να την πάρει ο Ευσταθόπουλος. Αγαπητός, παρενέβη ο Γκούμας, αλλά παραμένει σμόβ.
Καρατζού που βλέπεις στο μάτι από τον μικρό κόσμο. Και τη θέση του Μπεκιάρη από τη γωνία αυτού του Κατσαχνιά, χωρίς τύχη. Τρισμένα τώρα μπροστά. Καθόπουλο Σπυροπεράκη και σκόραρε. 42-56, πολύ ωραία επίθεση εδώ. Από τους γηπεδούχους οι οποίοι μειώνουν στους 14 πόντους. 5-50 πριν την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Αντωνόπουλος κρατάει. Αγαπητός στα δεξιά. Κάνει λίγα βήματα μπροστά. Το χάνει όμως. Γιανατζόγλου. Πατώντας τη γραμμή ο Λιάπης. Βρίσκει στόχο. Φάουλ τώρα στον Αντωνόπουλο. Δεύτερο φάουλ του Λιάμπη, ο οποίος θα καθίσει στον πάγκο. Φραγκογιάννης επέστρεψε, όπως και ο και το 8 ο Τσαρώνης. Αντωνόπουλος για 3, ακόμα ένα τρίποντο από τον ίδιο. 42-59. Αν μου δοθεί ο χρόνος σε κανένα time out, θα πρέπει να μετρήσω πόσα τρίποντα έχει βάλει μέσα σήμερα ο Αντωνόπουλος, γιατί δεν έχω τα στατιστικά μπροστά μου τώρα. Βούμας στη γωνία ο Περάκης, αυτή τον Στραγκογιάννη για 2 το σουτ, πάταγε γραμμή εκείνος. 44-59. Αγαπητός σηκώνεται, δεν σημαδεύει σωστά. Η πάσα του Περάκη, πήρε ο Γκούμας, το σκόραρε ο ίδιος, επιμένει και κάνει το φάουλο Κατσαχνιάς. Όμως έχει χτυπήσει ο Γκούμας. Ωραία, θα πέρασε εκτός ο παίκτης του μικρό κόσμου. Αυτός δεν μπορεί να συνεχίσει, ο Σταθόπουλος θα περάσει τη θέση του και είναι για αυτός που θα αναλάβει τις δύο βολές. Έξω η πρώτη. Κάνει και την δεύτερη. Βενιζέλος, το σίδερο η προσπάθεια. Γιανατζόγλου συνεχίζει μόνο στο άφησε τώρα στον Κατσαρώνη, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Και έχουμε νέες δύο βολές για τους ασπρόμαυρους. Το 9 έχει κάνει 3 φάουλ, ο Τσιφτσής είναι, ο οποίος έχει 3 φάουλ από την πλευρά των Αλτσικο Λάιονς. Τα 6-59. Έξω η δεύτερη. Έχει φύγει μπροστά ο Βενιζέλος. Πήρε εκεί την πάσα ολόκληρου γηπέδου και σκόραρε. 3 δευτερόλεπτα σχεδόν χρειάστηκαν εδώ για να σκοράρουν οι φιλοξενούμενοι. 46-61. Πάσα από τον Σταθόπουλο, έγινε το κλέψιμο όμως από τους μόβους αγαπητός. Ακόμα μια μαζινή πάσα με στόχο τον Βενιζέλο. Το σκέφτηκε για λίγο εκείνος, το πήρε τελικά, δεν το έβαλε. Περάκι τώρα. Άρχισε μια ατομική προσπάθεια, δεν σκοράρει όμως, ψηλότερα ο Τσακαρώνης. Για να τζόγλου για 2, ακόμα ένα σούτ από το μικρό κόσμο, άστοχο γι' αυτό. Αντωνόπουλος. 2-55 ακόμα. Αντωνόπουλος έχει πάει πάνω του Τσαρώνη για να τον πιέσει. Θα του κάνει το φάουλ. Oh.
Θα τα ζεις επίσης στο μάτς. Αγαπητός, δεν σημαδεύει σωστά. Πήρε όμως ο τσιφτής εκεί για να σκοράρει ένα πάρα πολύ εύκολο καλάθι, 46-63. Σταθόπουλος, ωραία η πάσα του έφτασε στον Τσατσαρόνι. Δεν την εκμεταλλεύεται όμως εκείνος, καθώς είχε και δύο άτομα μπροστά του. Μπεκιάρης εξτρέψει το μάτι για τον μικρό κόσμο. Τελευταία 2 και 10 ακόμα στην αναμέτρηση. Τα πάντα έχουν κρυφτεί στο παιχνίδι. Και οι Άλσοι Βολάιονς θα φτάσουν στην πέμπτη νίκη τους. Ενώ από την άλλη, ο κόσμος δεν θα γλιτώσει την τεταρτήτα του. Ένα σούτ από πάρα πολύ μακριά του Αντωνόπουλου. Καταλήγει έρμπολο με στην προσπάθεια. Είχε την αυτοπεποίθηση. Εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι είναι ο παίκτης που άξιζε να πάρει ένα τέτοιο σούτ σήμερα. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά πίσω από τα 6,75. Σταθόπουλος το χάσε. Ο Βενιτσέλος και θέλει να φύγει γρήγορα μπροστά. Τον Σαματέο περάσει με την καλή αμυνά του. Τσακάρονης πρόλαβε και την μπάλα. Λίγο ανασκότερο το παιχνίδι στις τελευταίες φάσεις. Περάκης για τρεις. Δεν μπαίνει το καλάθι. Σταθόπουλος στο επιθετικό rebound. Εκπλάει τον Πανταζή. Ωραία η πάσα του για τον Περάκη. Ακόμα μια φορά σίδερο από εκείνον και ούτε στη συνέχεια θα πει το καλάθι από τον Τσατσαρόνι, ο οποίος ξενέρωσε εκεί με την πορεία της μπάλας. Λονόπουλος. Καθόπουλος. Τελευταία 50 δευτερόλεπτα. Τραγκογιάννης. Καθόπουλος στην κορυφή, Μπεκιάρης με πλάτη. Κάνει το φαουλ ο Τσιφτής. Έχουμε δύο γολές για τον Μπεκιάρη. Από την άλλη πλευρά. 28,3 πριν τη λήξη. Ο Βενιτζέλος είναι στη γραμμή. Βάζει την πρώτη. 48-64. Κάσα και η δεύτερη. 48-65. Τραγκογιάννης, τελευταίες στιγμές του παιχνιδιού. Πάσε αυτό στον Περάκη. 4 δευτερόλεπτα θα εκτελέσει ο Περάκης. Δεν το βάζει, 3 δευτερόλεπτα φινάλε. Λοιπόν, του μάτς, νίκη για τους Άλσοι Βολάιονς. Η πέμπτη στη σεζόν θα πάνε στο 5-2, είναι από την άλλη μικρό κόσμο. Θα πέσει στο 2-4 αυτά, εδώ από το Κάρβουνο, ο μικρό κόσμος Άθενς, Άλσοι Βολάιονς, 48-65.